ο διάσημος rapper Diddy, κατά κόσμον Sean John Combs, συνελήφθη στα μέσα Σεπτεμβρίου με τις κατηγορίες για σωματεμπορία και εκβιασμό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται προφυλακισμένο στο Metropolitan Detention Center στο Brooklyn, εν αναμονή της δίκης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Παρότι οι δικηγόροι του προσέφεραν εγγύηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την προσωρινή επιφυλάκησή του, το δικαστήριο του αρνήθηκε. Όμως, με κάποιες πρόσφατες εξελίξεις, αυτό αποδείχθηκε μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μία μόνο ομάδα δικηγόρων εκπροσωπεί 120 ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, που καταγγέλνουν τον DD για κακοποίηση και εκμετάλλευση. Εξ αυτών, οι 25 υπήρξαν ανήλικοι όταν έγιναν οι φερόμενε επιθέσεις στις βάρος τους. Ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 14 ετών και ένα αγόρι 9 ετών. Όμως, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι ισχυρίζονται διάφορα είδη κακοποίηση από τον Τίντι, ενώ δικηγόροι ερευνούν τουλάχιστον άλλες 100 ενδεχόμενες υποθέσεις. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη συντομία τη ζωή του Σον Κόμπς, πώς ξεκίνησε από το μηδέν και πώς έγινε πλούσιος και διάσημος. Θα επικεντρωθούμε όμως κυρίως στα νομικά του προβλήματα και ειδικά στις νεότερες εξελίξεις που απειλούν να θέσουν τέρμα όχι μόνο στη δική του καριέρα και προσωπική ελευθερία, αλλά ενδεχομένω να εμπλέξουν και άλλε τεράστιε διασημότητε τη διεθνού μουσική κοινή, όπω το ζεύγο Μπιωσέ και Jay Z. μεγαλώνοντα τη φτώχεια. Ο Σον Τζον Κόμ γεννήθηκε το 1969 στη συνοικία Χάρλεμ τη πόλη τη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσε στην πόλη Mount Vernon, που βρίσκεται στην πολιτεία τη Νέα Υόρκη. Ο πατέρα του, Melvin Combs, υπηρετούσε στην αεροπορία των ΗΠΑ. Όμω παράλληλα είχε συνεργασία με τον έμπορο ναρκωτικών Φρανκ Λούκα. Πιθανότατα σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα, στα 33 του χρόνια ο Μέλβιν πυροβολήθηκε θανάσιμα, ενώ καθόταν στο αυτοκίνητό του. Όταν έγινε αυτό, ο Σον ήταν μόλι 2 ετών. Ο Σον Κόμ με την αδερφή του μεγάλωσαν μόνο με τη μητέρα του, Τζανή Κόμ, το γένο Σμόλ. Εκείνη ήταν μοντέλο και βοηθό καθηγητή. Αλλά το εισόδημά τη ήταν χαμηλό και η οικογένεια μεγάλωσε σε συνθήκε φτώχεια. Ο μελλοντικό ράπερ πήγαινε με τη γιαγιά του σε μια εκκλησία βαπτιστών και είχε αναφέρει αργότερα στη συνέντευξή του πω η δική τη επιρροή τον έφερε κοντά στο Θεό. Έγινε μέχρι και Old Boy, που υποθέτω πω είναι αντίστοιχο με τα δικά μα παπαδάκια. Πήγε σχολείο στη Mount St. Michael Academy, ένα καθολικό σχολείο αρένων, από όπου αποφύτισε το 1987. Ως μαθητής συμμετείχε στην ομάδα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου της Ακαδημίας. Το 86 η ομάδα του κέρδισε ένα τοπικό πρωτάθλημα. Ο Κόμ είχε το παρατσούκλι πάφ από παιδί. Επειδή όποτε θύμωνε, φυσούσε και ξεφυσούσε. Μία έκφραση που στα αγγλικά λέγεται half and Path. Μετά το σχολείο, έγινε δεκτό στο Harvard University, επιλέγοντα τη διοίκηση επιχειρήσεων ω major. Αλλά εγκατέλειψε τι σπουδέ του στο δεύτερο έτο. Όμω, όσο ήταν ακόμα φοιτητή, διοργάνωνε επικά πάρτι, που έφταναν να έχουν μέχρι και πάνω από χίλιου προσκεκλημένου. Μπαίνοντα στο χώρο της μουσικής. Η πρώτη του επαφή με τη βιομηχανία τη μουσική ήταν όταν ο Κόμ προσελήφθη ω πρακτικάριο στη δισκογραφική Uptown Records τη Νέα Υόρκη. Εκεί, ω διαχειριστή ταλέντων και με την καθοδήγηση του ιδρυτή τη Uptown, Αντρέ Χάρελ, βοήθησε στην ανάπτυξη της καριέρας του συγκροτήματος Τζόντισι και της τραγουδίστριας Mary J. Blige. Το 1993, ο Combs απολύθηκε από την Uptown και ίδρυσε τη δική του δισκογραφική, Bad Boy Records, σε συνεργασία με την Arista Records. Μαζί του από την Uptown έφερε τον rapper Notorious B.I.G., κατά κόσμον Christopher Wallace. Στην εταιρεία του Combs, ο Wallace εξέδωσε τον πρώτο του δίσκο, Ready to Die, που ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της νέας δισκογραφικής. Η Bad Boy υπέγραψε επίσης με τους Craig Mack, Carl Thomas, Faith Evans, 112, Total και Father MC. Είχε επίσης τη δική της ομάδα παραγωγής με το όνομα The Hitmen, που συνεργάστηκαν με πολλαπλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες της εποχής, μεταξύ των οποίων η Lil Kim, Boys to Men, Usher, Aretha Franklin και Mariah Carey. Ο Puff Daddy η καριέρα του Combs ως τραγουδιστή ξεκίνησε το 1996 με το ψεδόνυμο Puff Daddy. Το σίγγλ του Can't Nobody Hold Me Down ήταν για 28 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 φτάνοντας μέχρι και την πρώτη θέση. Το πρώτο του άλμπουμ No Way Out βγήκε τον Ιούλιο του 1997. Λίγους μήνες νωρίτερα, το Μάρτιο, ο Notorious B.I.G. που συμμετείχε στο δίσκο δολοφονήθηκε και χρειάστηκαν εκταμένε αλλαγέ στο άλμπουμ πριν την κυκλοφορία. Συμμετείχαν όμως και αρκετοί άλλοι από τους τραγουδιστές της Bad Boy. Το No Way Out ήταν τεράστια επιτυχία στις νομές πολιτείες. Έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 200 την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, πουλώντας 560.000 αντίτυπα. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2000 είχε πουλήσει 7 εκατομμύρια αντίτυπα και είχε επιβεβαιωθεί ως επταπλά πλατινένιο αν θέλεις να επενδύσεις στις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο ή και οποιοδήποτε άλλο είδους πολυεθνική στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνεις είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό της Freedom24 προτιμώ και επενδύω με διαφοροποιημένο τρόπο μέσω ETFs που ακολουθούν τον δίχτυ S&P 500. Έτσι, μειώνω τον κίνδυνο και την αστάθεια στο χαρτοφυλάκιό μου συγκεκριμένα στο Vanguard SM500 δολάρια με σύμβολο VUAA και το iShares SM500 για ευρώ με σύμβολο SXR8. Ωστόσο, αν αυτό το θεωρείς δύσκολο, μπορείς πάντα να τοποθετείς τα χρήματά σου σε ένα λογαριασμό του αμυφτηρίου D-Account, ο οποίος αποφέρει ετήσιο επιτόκιο 3,63% σε ευρώ και 5,33% σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, με τον τόκο να πληρώνεται καθημερινά. Μπορείς επίσης να λάβεις υψηλότερο επιτόκιο έως και 8,8% σε δολάρια και έως και 5,99% σε ευρώ δεσμεύοντας τα χρήματά σου σε προθεσμιακά προγράμματα 3, 6 ή 12 μηνών. Στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο θα βρεις το σύνδεσμο για να ανοίξεις το δικό σου δεδομένο λογαριασμό στο fm Χρησιμοποιώντα το δικό μας link και βάζοντας χρήματα στο λογαριασμό σου θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή τρέχει μία περιορισμένη φθηνοπορεινή προσφορά. Με αυτή μπορείς να λάβεις δωρεάν μέχρι και 20 μετοχές αξίας μέχρι και 800 δολαρίων κάθε μία. Για δώρο 3 μετοχές. Κάνε κατάθεση αν των 5.000 ευρώ με τον κωδικό WELCOME5. Για δώρο 10 μετοχές. Κάνε κατάθεση αν των 20.000 ευρώ με τους κωδικούς WELCOME5 και WELCOME20. Για δώρο 20 μετοχές. Κάνε κατάθεση αν των 50.000 ευρώ με τους κωδικούς Welcome 5, Welcome 20 και Welcome 50. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Χάρη στο No Way Out, ο Puff Daddy είχε 5 υποψηφιότητες στα 400 Grammy Awards του 1998 και κατάληξε να κερδίσει το Grammy για το καλύτερο rap album. Το 1999, ο Combs μαζί με το rapper Nas γύρισε ένα κλιπ για το τραγούδι Hate Me Now για τη δισκογραφική Interscope Records. Μεταξύ άλλων, το βίντεο κλιπ έδειχνε του Νάζ και Κόμ να είναι σταυρωμένοι. Ο Κόμ αργότερα μετάνιωσε γι' αυτό, θεωρώντα το βλάσφημο, και ζήτησε να κοπούν οι συγκεκριμένε σκηνέ. Όμως τον Απρίλιο, το βίντεο βγήκε αυτούς στο MTV. Ο Κόμ πήγε με δύο φίλου στο γραφείο του Steve Stout, στελέχου της Interscope, και χειροδίκησε εναντίον του. Για την επίθεση αυτή, ο Κόμ συμβιβάστηκε εξοδικαστικά, πληρώνοντα μισό εκατομμύριο δολάρια. Επίση, το δικαστήριο τον ανάγκασε να παρακολουθήσει μία μέρα σε ένα σεμινάριο διαχείριση θύμου. Ο P. Diddy και ο λάβ. Το 2001, ο Combs άλλαξε το καλλιτεχνικό του όνομα από Puff Daddy σε P. Diddy. Ο πρώτο δίσκος που θα έβγαζε με το νέο ψευδόνυμο θα ονομαζόταν Thank You και θα ήταν ένα δίσκος με μουσική gospel. Όμω, τέλη Δεκεμβρίου του 1999, ο Combs μαζί με τότε σύντροφό του Jennifer Lopez ήταν σε ένα κλαμπ στη Times Square της Νέας Υόρκης. Ο Κόμς φέρεται να έχει διαφωνία με κάποιον άλλο θωμόνο στο κλαμπ. Ο ράπερ κατέληξε να βγάλει πιστόλι και να πέσει πυροβολισμοί. Ο Κόμψ συνελήφθη και είχε εναντίον του τέσσερι κατηγορίες σχετικές με όπλα, καθώς και για χρηματισμό του σοφέρ του, προκειμένου να ισχυριστεί πως το όπλο ήταν δικό του. Λόγω της δίκης για αυτό το περιστατικό και παρότι ο Combs αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες, ο δίσκος Thank You δεν κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2001 που ήταν το σχέδιο. Τελικά δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου μέχρι και σήμερα. Το καλοκαίρι του 2001 ο Combs διέκοψε τη συμφωνία της Bad Boy με την Arista Records, παίρνοντα τον πλήρη έλεγχο τη δικογραφική του, των δίσκων που είχε εκδώσει και των καλλιτεχνών που συνεργαζόταν. Το τελευταίο album που βγήκε κάνει τη διακοπή τη συνεργασία, το The Saga Continues είναι το μοναδικό στο οποίο συμμετείχε με το ψευδόνυμο P. Diddy. Ήταν επίση ο πρώτο δίσκο του Combs, στον οποίο δεν συμμετείχε ο Jay-Z ή ο Lil Kim. Το 2005, ο Combs άλλαξε ξανά το καλλιτεχνικό του, σε σχέση με επειδή ισχυρίστηκε πω οι φαν του δεν ήξεραν πώ να τον αποκαλέσουν. Κράτησε αυτό το καλλιτεχνικό μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, όπου αποφάσισε να τον αποκαλούν Love, από τον Brother Love. Δύο ημέρε μετά από αυτή την ανακοίνωση, δήλωσε στον τύπο πω το είπε για πλάκα. Όμω, τον Ιανουάριο του 2018, είπε πω άλλαξε τελικά γνώμη και πω αυτό θα ήταν στο εξή το καλλιτεχνικό του. Με αυτό το ψευδόνυμο, έβγαλε το The Love Album of the Grid το 2023. <σίλυσαι> Business εκτό τη μουσική. Μπορεί να γνώρισε την επιτυχία ω ιδιοκτήτη τη δισκογραφική και τραγουδιστή, όμω ο Κόμψ επεκτάθηκε σε άλλου επιχειρηματικού χώρου. Το 1998, Έβγαλε τη δική του σειρά ανδρικών ρούχων με το όνομα Σον John. Ο δισεκατομμυριούχος Ronald Μπέρκλ επένδυσε σε αυτήν την εταιρεία 100 εκατομμύρια δολάρια το 2023. Το 2008 ο Κόμ πρόσθεσε στη Σον Τζον το ανδρικό άρωμα I Am King και το 2016 πρόσθεσε και γυναικεία ρούχα. Επιπλέον ο όμιλος Κόμς Enterprise εκτός από τη σειρά ρούχων ιχυρεζόταν δύο εστιατόρια με το όνομα Justin's, από το γιο του Κόμ. Το ένα ήταν στη Νέα Υόρκη και έκλεισε το 2007. Και το άλλο στην Ατλάντα έκλεισε το 2012. Το 2002 το περιοδικό Fortune συμπεριέλαβε τον Combs στο νούμερο 12 της λίστας με 40 αξιόλογους επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών. Το 2007 ο Combs βοήθησε την ανάπτυξη του brand της Vodka Rock, με αντάλλαγμα το 50% των κερδών. Ο Combs ήταν επίσης μεγαλομέτοχος στο τηλεοπτικό δίκτυο Revolt TV που ξεκίνησε την λειτουργία του το 2014. Το 2015, σε συνεργασία με τον ηθοποιό Mark Wahlberg και τον Ronald Buckle, έγινε μεγαλομέτοχη στην Aqua Hydrate, ένα ποτό χωρίς θερμίδες για αθλητές. Το Μάιο του 2017, το περιοδικό Forbes ανέφερε πως στους τελευταίους 12 μήνες ο Combs είχε εισοδήματα αν των 130 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τον ως τον πιο καλοπληρωμένο άνθρωπο στον χώρο της βιομηχανής ψυχαγωγίας εκείνη τη χρονιά. Το 2022, η συνολική περιουσία του Combs υπολογιζόταν στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εκτός από τις επιχειρήσεις, ο Combs είχε εμφανιστεί και σε πολλαπλές κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη ήταν η ταινία Made, το 2001, στη σκηνοθεσία John Favro, με πρωταγωνιστές τον Favro και τον Vince Vaughn. Ο Combs συμμετείχε επίσης στο σκαρικό Masters Ball, δίπλα στους Billy Bob Thornton, Halle Berry και Heath Ledger. Έπαιξε στις βιντεοτενίες Carlitos Way, Rise to Power και Erasing the Sun και είχε ρόλους στις ταινίες Get Him to the Greek, I'm Still Here, Muppets of Most Wanted, Draft Day και Girl's Strip. Η προσωπική του ζωή. Ο Combs είναι πατέρας 7 παιδιών. Το πρώτο του παιδί γεννήθηκε το 1993 με μητέρα της σχεδιάς τριαμόδας και στη λίστρια Μάισα Χίλτον. Από το 1994 μέχρι το 2007, ο Κόμς είχε μία σχέση που χώρισε και ξανάσμιγε με την Κίμπερλι Πόρτερ. Κατέληξε να υπηρετεί στο γιο της, Κουίνσι, τον οποίο η Πόρτερ γέννησε το 1991 με μία άλλη τη σχέση. Ο Κόμς με την Πόρτερ απέκτησε ένα γιο το 1998 και δίδυμες κόρες το 2006. Πέντε μήνες πριν γεννηθούν οι δίδυμες κόρες του, ο Κόμς είχε μία κόρη με τη Σάρα Τσάπμαν, την οποία αναγνώρισε το 2007. Το 7ο παιδί του Combs, μία κόρη, γεννήθηκε το 2022 με μητέρα την Τέινα Τραν. Προηγούμενα νομικά προβλήματα. Αναφέραμε ήδη τη χειροδικία ενάντια στο Steve Stout και το περιστατικό με τους στο κλαμπ που ήταν με την Τζένιφερ Λόπεζ. Αυτά όμως ήταν μόνο η αρχή των νομικών περιπετειών του Combs. Το 2003 η National Labor Committee αποκάλυψε πως η εργοστάσια που παρήγαγαν τα ρούχα Σον Τζον στην Ονδούρα παραβίαζαν τους εργατικούς νόμους της χώρας. Πως οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να υποστούν σωματικές έρευνες και τέσσερα εγκυμοσύνης παρά τη θέλησή τους. Πως οι τουαλέτες ήταν κλειδωμένε και η πρόσβαση αυτές ήταν αυστηρά ελεγχόμενη. Τέλος, πως οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται υποχρεωτικές υπερορίες, με υπερβολικά χαμηλούς μισθούς. Ο Κόμς ανακοίνωσε πω θα έκανε έρευνα για το ζήτημα. Την επόμενη χρονιά, ο Charles Kernaghan τη National Labor Committee ανακοίνωσε πω υπήρχαν σημαντικέ αλλαγέ στι συνθήκε εργασία στο εργοστάσιο τη Ονδούρα. Μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση κλιματισμού, συστήματο φιλτραρίσματο του νερού, απόλυση των πιο κακοποιητικών περισταμένων και τη δημιουργία σωματίου των εργαζομένων. Την ίδια χρονιά, το 2003, ο Κέρκ Μπόρου μείνησε τον Κόμ, λέγοντα πω τον πίεσε να πουλήσει το μερίδιο του στην Bad Boy Records υπό την απειλή βία. Όμως, το 2006 το αδίκημα παραγράφηκε και η αγωγή ακυρώθηκε. Το 2005 ο τηλεπτικός παρουσιαστής Ροχέλιο Μιλς κατηγόρησε τον Κόμπς για επίθεση, όμως το δικαστήριο δικαίωσε τον Κόμπς. Επίσης, το 2005 ο dj Richard Dear Love, μέτρα του Λονδίνου, κατέφυγε στα Βρετανικά δικαστήρια για το ψευδόνιμο Didi. Ο ίδιος το χρησιμοποιούσε από το 1992, εννέα χρόνια πριν ο κομς επιλέξει το p Didi. Ο Ντίραλντ λαβδέχτηκε 10.000 στερλίνε ως αποζημίωση και πάνω από 100.000 στερλίνε για τα δικαστικά έξοδα. Μέχρι και σήμερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κόμ είναι γνωστό ως P.D.D. και όχι και τον D.D. Το 2007, ο Γκέραντ Ρέχνιτζερ κατηγόρησε τον Κόμς για επίθεση, πως τον γροθοκόπησε έξω από ένα κλαμπ. Ο Κόμ κατέληξε συμβιβασμό για άγνωστο ποσό το 2008. Το 2021, ο Κόμς μήνυσε τους νέους ιδιοκτήτες της Σόν John, John για 60 εκατομμύρια δολάρια. Ισχυριζόμενος πως η εταιρεία χρησιμοποιήσε την εικόνα του και επινόησε ανύπαρκτες δηλώσεις του για την έσταση ρούχων τους. Το 2023, ο Κόμς μήνυσε τον κολοσσό αλκοολούχων ποτών Διάζεο, κατηγορώντας τους για φυλετικές διακρίσεις και πως εσκεμμένα γονάτισαν το μάρκετινγκ της πωλήσης της Βότκα Σιρόκ και της Τεκίλας Ντελεόν. Την επόμενη χρονιά, ο Κόμς απέσερε θελοντικά την αγωγή. Το Φεβρουάριο του 2024, ο μουσικός παραγωγός Rodney Little Rod Jones κατηγόρησε τον Κόμς για σεξουαλική κακοποίηση. Αυτή περιλάμβανε συνεχείαν επιθύμητα και μη εξουσιοδοτημένα αγγίγματα τον εξαναγκασμό του Κόμς προς τον ίδιο να έχει σεξουαλικές σχέσεις με σεξεργάτριες Καθώς και τη χορήγηση αλκοόλ με τρίτες ουσίες στον ίδιο και στους επισκέπτες του, που περιλάμβαναν ανήλικα κορίτσια. Ένα μήνα αργότερα, ο Λίλ Ροντ πρόσθεσε και την κατηγορία πως ο Κόμς και ο γιος του Τζάστην συγκάλυψαν τη συμμετοχή του σε μια υπόθεση πυροβολισμού ενός 30χρονου άντρα το 2022 στο στούντιο Studio Charles Recording Studio. Ο Λίλ Ροντ ήταν ο πρώτος άντρας ο οποίο κατηγόρησε τον Κόμς για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση. Όμω, σχετικέ κατηγορίε από γυναίκε υπήρξαν από τη δεκαετία του 90. Και φέτο το φθινόπωρο, σε μια υπόθεση που αρχίζει όλο και περισσότερο να θυμίζει εκείνη του Χάρβι Weinstein και το hashtag MeToo, οι κατηγορίε και τα φερόμενα οστήματα έχουν πλέον πάρει διαστάσει ονοστιβάδε. <Τι>, Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον Didi? Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή το 1990 μια γυναίκα κατηγόρησε τον Κόμς και τον τραγουδιστή Άρον Χολ για σεξουαλική επίθεση προς εκείνη και μια φίλη της. Από το 1991 μέχρι το 2023 υπήρξαν τουλάχιστον 10 αστικές αγωγές εναντίον του Κόμς που αφορούσαν κακοποίηση, σεξουαλικές παραβάσεις, βιασμό, σεξουαλική επίθεση με τη χρήση ναρκωτικών, κακοποίηση ανηλίκων και σεξουαλική παρενόχληση. Μόνο ανάμεσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του Τέσσερι γυναίκες του κατηγόρησαν για σεξουαλικές παραβάσει. Ανάμεσά του ήταν η πρώην σύντροφός του, Κάση Βεντούρα, που ισχυρίστηκε πω την είχε βιάσει, πω την είχε αναγκάσει σε σωματεμπορία και την είχε κακοποιήσει σωματικά επανειλημμένος, για ένα διάστημα δέκα ετών. Του επόμενου μήνε, πολλαπλέ αστικέ αγωγέ εναντίον του Χόμ έγιναν από πολλαπλά άτομα που ισχυρίστηκαν πω δέχτηκαν σεξουαλική σε κακοποίηση από εκείνον το διάστημα 1991 με 2009. Το Μάρτιο του 2024, το Department of Homeland Security έκανε επιδρομή σε εκείνα του Combs στο Λο Άντζελε, τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. Οι αρχέ είχαν ένα δικαστικό ένταλμα το οποίο σχετιζόταν με μια έρευνα για την οποία δεν ανέγραφαν λεπτομέρειε. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχησαν υπολογιστέ και άλλε ηλεκτρονικέ συσκευέ. Ω αποτέλεσμα αυτή της επιδρομής δημιουργήθηκε ένα κατηγορητήριο 14 σελίδων. Οι αρχές επίσης βρήκαν... τροποποιημένα όπλα AR-15, πυρομαχικά, ναρκωτικά και περισσότερα από χίλια μπουκάλια, baby oil και λοιπαντικού. Στις 16 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε, ερευνητές του US Homeland Security συνέλαβαν τον Κόμμς στο Μανχάταν με τι κατηγορίε τη σωματεμπορία, του εκβιασμού και τη μεταφορά ανθρώπων με σκοπό την πορνεία. Ο Κόμς δήλωσε πω δεν είναι ένοχο στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, στι 17 Σεπτεμβρίου. Η δικαστή Ρόμπιν Ταρνόφσκι αρνήθηκε την προσωρινή επιφυλάξησή του με εγγύηση και διέταξε να παραμείνει υποκράτηση σε μοσπονδιακή φυλακή. Στι 18 Σεπτεμβρίου, η δικηγόρη του Κόμμ πρότεινε εγγύηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να επιφυλακιστεί ο πελάτη του μέχρι την ημερομηνία τη δίκη. Παρά το υπέρογκο ποσό, ο δικαστή Άντριου Κάρτερ Τζούνιορ επίση αρνήθηκε την εγγύηση ανησυχούσε για ενδεχόμενε απειλέ και εκφοβισμό προ του μάρτυρε. Τη στιγμή που γράφουν αυτέ οι γραμμέ, ο Κόμ κρατείται στο Metropolitan Detention Center στο Brooklyn. Όμω, καταγγελίε εναντίον του συνεχίζουν να καταφτάνουν. Την 1η Οκτωβρίου, η εφημερίδα Washington Post ανέφερε πω μία ομάδα δικηγόρων, μεταξύ των οποίων ο Τόνι Μπάσμπι από το Τέξα, εκπροσωπούν 120 άτομα που κατηγορούν τον Κόμ για μία πλιάδα επιθέσεων σε διάστημα 20 ετών, μεταξύ 2000 και 2020. Τα άτομα περιλαμβάνουν γυναίκε αλλά και άντρε. Οι περισσότεροι από του καταγγέλλοντε είναι Αφροαμερικανοί και το 1 τρίτο είναι λευκοί. 25 από αυτά τα άτομα ήταν ανήλικοι όταν φέρονταν τελέστηκαν τα περιστατικά. Οι ηλικίε του κυμαίνονταν από 9 έω 38 ετών. Τα μισά από τα φερόμενα θύματα λένε πω είχαν καταγγείλει τι αντίστοιχε επιθέσει στην αστυνομία, σε κάποιο γιατρό ή στο FBI. Τοξικολογικέ εξετάσεις ορισμένων από τα φερόμενα οστήματα έδειξαν πω είχαν στον οργανισμό του ηρεμιστικέ ουσίε διάλογα. Ορισμένοι κατήγγειλαν πω του προσφέρθηκαν πληρωμέ των 10.000 δολαρίων για να κρατήσουν τη σιωπή τους. Με τον Μπάσμπι συνεργάζεται ο δικηγόρο Άντριου Βαν από το Ava Low Group. Ο Βαν Αρστιτήλ ήταν επίσης εκείνος που είχε εκπροσωπήσει εκατοντάδες θύματα σεξουαλικής κοκοποίησης στον οργανισμό Boy Scouts of America, δηλαδή το Αμερικανικό Σώμα Προσκόπων. Οι νομικές φίρμες και των δύο δικηγόρων, Μπάσμπι και Βαν Αρστέιλ, λένε πως αφού έβγαλαν ανακοίνωση ώστε πλέον θύματα του Κόμς να επικοινωνήσουν μαζί τους, σε διάστημα 10 ημερών έλαβαν περισσότερες από 3.000 σχετικές επικοινωνίες. Από αυτέ έχουν ξεχωρίσει πάνω από 100 υποθέσει, τι οποίε μπορούσαν να διασταυρώσουν και θεωρούν αξιόπιστε. Εκτό από βίαιε σεξουαλικέ επιθέσει και σεξουαλική κακοποίηση, οι δικηγόροι σκοπεύουν επίση να κατηγορήσουν τον Ρκόουμ για διευκόλυνση συνουσία με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, παράνομη φυλάκιση, διάδοση βιντεοσκοπήσεων και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο Βαν Αρσντεϊλ δήλωσε πω ένα πράγμα που το έκανε εντύπωση ήταν η ομοιότητα των περιστατικών. Πολλά από τα φερόμενα οστήματα ήθελαν να μπουν στη μουσική βιομηχανία, όταν λάβουν μια πρόσκληση σε κάποιο event που είχε διοργανώσει ο Combs. Επίση, οι αγωγέ, εκτό από τον Combs, θα περιλαμβάνουν και μέλη τη οικογένειά του, δισκογραφικέ εταιρείε, χώρου εκδηλώσεων και άλλου καλεσμένου εκδηλώσει. Οι δικηγόροι δεν ανέφεραν συγκεκριμένα άτομα, αλλά ο Βάν Αρσντέιλ δήλωσε στην Post πω περιλαμβάνουν πασίγνωστα ονόματα. Ο Σπένσερ Κούβιν, ένα δικηγόρο από τη Φλόριντα που είχε εκπροσωπήσει πολλαπλέ γυναίκε στην υπόθεση του Τζέφρι Έπστην, βλέπει σημαντικέ ομοιότητε στι υποθέσει Έπστην αλλά και Ουάινστιν με αυτή του Κόμμς. Πω από μία αρχική καταγγελία θα έρχονταν και δεκάδε άλλε. Μπορεί οι δικηγόροι να μην ήθελαν ακόμα να αναφέρουν άλλα γνωστά ονόματα. Το γεγονό όμω είναι πω οι φήμε στι τελευταίε ημέρε έχουν αρχίσει πραγματικά να οργιάζουν. Στο κάτω-κάτω, στα πάρτι του Ντίτι παρευρίσκονταν καλεσμένοι με τεράστια ονόματα. Διεθνεί μουσικοί αστέρε, όπω το ζεύγο Beyoncé και Jay-Z. Διάσημοι ηθοποιοί, όπω η Λενόρντ Ντικάπριο και Άστον Κούτσερ. Τηλεοπτικέ περσόνε, όπω η Μάρθα Στιούαρτ. Προσωπικότητε, όπω η Πάρι Χίλτον και η Kim Καρντέσιαν. Εκπρόσωποι του κλήρου, όπω ο δεσιμότατο Αλ Σάρπτον. Μέχρι και πολιτικοί, όπω ο Ντόναλτ Τραμπ με τη Μελάνια. Για την ακρίβεια, είναι δύσκολο να βρει κάποιον επαρκώ διάσημο που να μην είχε βρεθεί τουλάχιστον σε ένα πάρτι του Didi. Βέβαια, φαίνεται πω υπήρχαν δύο ειδών πάρτι του Didi. Τα white parties που ήταν γενικά γνωστά δημοσίω και εκεί εμφανίζονταν οι περισσότεροι διάσημοι. Και τα λεγόμενα freak offs που ήταν πιο μυστικέ συγκεντρώσει. Σε αυτά τα πάρτι, κατά τη δύση του ηλίου, η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε εντελώ με σεξουαλικέ ακολασίες και κατανάλωση ναρκωτικών. Έχετε δει το Hero Gasm στην πρώτη τελευταία season του The Boys? Μάλλον κάτι σε αυτέ τι γραμμέ. Τώρα, το αν κάποιε από τι υπερδιασιμότητε των White Parties παίρναγαν μία βόλτα και από τα άλλα τα σκοτεινά και άρρωστα πάρτι, αυτό μένει να το δούμε. Ο Βρετανό Piers Morgan, που υπήρξε παρουσιαστή τη εκπομπή Good Morning Britain, κάλεσε στην εκπομπή του Piers Morgan Uncensored τη σύλληψη του Combs. Στο εν επεισόδιο είχε καλεσμένη την τραγουδίστρια Jagger Wright, η οποία δήλωσε σχετικά. Εδώ και τέσσερα χρόνια ουρλιάζω, όχι μόνο για τον Didi, αλλά πως η Didi και η Jay-Z είναι τέρατα. Πάντως, μετά την εκπομπή, ο Piers Μόργαν δέχτηκε πληνωνία από τους δικηγόρους της Beyoncé και του Jay-Z. Στη συνέχεια, βγήκε και απολογήθηκε δημοσίω για τις δηλώσεις καλεσμένης του, που ενέπλεκαν τον Jay-Z. Κρατήστε ό,τι θέλετε από αυτό. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Πιστεύετε πως έχουν βάσει αυτές οι καταγγελίες εναντίον του PDD? πως θα καταλήξει στη φυλακή όπως ο Harvey Weinstein, πως θα ξεκινήσει ένα νέο κίνημα hashtag MeToo που ενδεχομένως να εμπλέξει και άλλες τεράστιες διασημότητες από το διεθνές jet set ή πιστεύετε πως όλα αυτά είναι μια σκευωρία εις βάζος του Sean Combs. Πείτε μας τα σχόλια. Όπως και να έχει, αυτό το φθινόπωρο μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μια ματιά στο λογαριασμό αντί της μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και άλλο λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα, θα έχει ένα μοναδικό extra bonus αν κάνει την εγγραφή σου από το link στην περιγραφή. Τέλο, χρησιμοποιήστε του κωδικού που βλέπει στην οθόνη για να λάβει δωρεάν μέχρι και 20 μετοχές αξία μέχρι και 800 δολαρίων καθεμία. Είμαι ο Σύριο τη Χρονιά και θα τα πούμε μέσα.